Τώρα στην αυριανή ημέρα έχουμε και εκείνη την μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Είναι αυτό που λέμε κλασικά ως φράση, κατεβάζει ρολά δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, καθώς σωματεία και εργαζόμενοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγελθεί. Για αρχή, καλημερίζω τον Μπάμπη το Λεκάκη από την ΟΕΒΕΝΗΑ, από τους επαγγελματοβιοτέχνες. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Βιεράκη. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε για την αυριανή την ημέρα. Κυρία Βιεράκη, εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τη συμμετοχή όλων των προέδρων που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, 45 σωματεία δηλαδή ενεργά αυτή τη στιγμή, και αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στην κινητοποίηση την αυριανή. Δυστυχώς η ακρίβεια και οι αυξήσεις και οι ανατιμήσεις στα προϊόντα δεν αφήνουν περιθώρια πλέον στους μικρομεσαίους για να μπορούν να πούν ότι θα βλέπουν ένα καλύτερο αύριο για αυτούς και τις οικογένειές τους. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε την απόφαση να συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της αυριανής συνεργασία μαζί με τη ΓΕΣΕΕ, με το ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Όλα αυτά τα οποία έχουν ληφθεί ως μέτρα μέχρι στιγμής, θεωρείτε ότι είναι πολύ λίγα και δεν φτάνουν, ή θεωρείτε ότι κινούνται σε λάθος βάση, κύριε Λεκάκη? Εκτός ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτα τα μέτρα, κυρία Τζιεράκη. Ανύπαρκτα. Ανύπαρκτα. Θα σας ακούσει ένα στα εικούρες να δείτε τι καλά που θα περάσετε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αντιπαρατεθούμε με τον Υπουργό σε όποια στιγμή θέλει. Να το ξέρετε. Μπορούμε με αποδείξεις και με στοιχεία να το αποδείξουμε ότι τα μέτρα αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση για τη στήριξη της κοινωνίας γενικότερα αλλά και των μικρομεσαίων, τουλάχιστον για τους μικρομεσαίους, είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι οι επαγγελματίες έρχονται από μία δεκαετή οικονομική κρίση, μία διετή κρίση της πανδημίας. Και ταυτόχρονα έχουμε και μία κρίση στις ανατιμήσεις από τον Αύγουστο, οι οποίες αυτή τη στιγμή σχεδόν κανείς επαγγελματίας δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και το να επιδοτούμε τα καύσιμα με 10 λεπτά το λίτρο για 3 μήνες ή να δίνουμε μία μικρή επιδότηση στο ενεργειακό κόστος τους τελευταίους 2 μήνες, γιατί το ενεργειακό κόστος έχει πλήξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Αύγουστο και όχι τους 2 τελευταίους μήνες. Το αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες είναι να συσσωρεύουν χρέη τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν, όχι αυτά που έχουν δημιουργηθεί τώρα, αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία. Άρα λοιπόν, ενέργεια που ξεκίνησε όταν ξεκίνησε. Ήρθε να το αποσώσει ο πόλεμος και τα όσα αυτή την ώρα έχουμε μπροστά μας. Αν θέλετε την άποψή μου, τις επιπτώσεις του πολέμου αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε δει ακόμα. Τα χρέη από την πανδημία τα οποία αυτή την ώρα έρχεται το ένα να συμπληρώσει, να σωρευτεί πάνω από το άλλο. Εδώ λέτε ότι γίνεται εκείνο το μεγάλο το κράχ και ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Να σας ρωτήσω, σε τοπικό επίπεδο, αυτό το οποίο καταγράφεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποιο είναι, κύριε Μελεκάκη? Γιατί είναι γνωστό ότι όταν δεν έχεις ως καταναλωτής σαφέστατα δεν θα υποστηρίξεις την επιχείρηση, η επιχείρηση δεν θα υποστηρίξει τον εαυτό της, δεν θα υποστηρίξει τον εργαζόμενο. Είναι αυτός ο κύκλος ο οποίος ανοίγει κλείνει σε καθημερινή βάση, αλλά φαίνεται ότι τώρα έχει μεγάλο πρόβλημα στο πώς τρέχει. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα? Η εικόνα, κυρία Δουγεράκη, είναι ότι οι καταναλωτές δεν προσφεύγουν σε αγορές. Σχεδόν οι περισσότεροι επαγγελματίες βλέπουν καθημερινά τα ταμεία τους άδεια. Καταλαβαίνουμε ότι η ακρίβεια δεν μπορεί, αυτή η ακρίβεια που υπάρχει στα προϊόντα και οι ανατιμήσεις που έχουν έρθει το προηγούμενο διάστημα για όλους τους επαγγελματίες αλλά και για τα νοικοκυριά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί ο καταναλωτής. Άρα λοιπόν, όταν εμείς πρέπει υποχρεωτικά λόγω των ανατιμήσεων να αυξήσουμε τις τιμές στα προϊόντα τα οποία πουλούμε, καταλαβαίνουμε ότι ο καταναλωτής δεν θα μπορέσει να ψωνίσει. Ή αν θα ψωνίσει, θα είναι πολύ περιορισμένες οι αγορές που θα κάνει. Με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αρκετά μαγαζιά, γνωρίζοντας και από τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη Τετάρτη, που σας είπαμε, σχεδόν όλα τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας, αρκετοί επαγγελματίες αυτή τη στιγμή αδυνατούν να πληρώσουν
και το ρεύμα τους, αλλά και τις ασφαλιστικές τους και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Και σύν της άλλης έχουμε και την έναρξη της πληρωμής των επιστρεπτέων προκαταβολών που είχαν δοθεί μέσα στην πανδημία. Μπορεί βέβαια να μεγαλώσαν και να διευρυνθήκαν οι δόσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν, αλλά αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Όταν έχουμε επαγγελματίες οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους με το φόβο ότι κόβοντάς το ρεύμα άμεσα, δηλαδή την επόμενη μέρα βάζουν και λουκέτο, καταλαβαίνουμε σε τι δύσκολη κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σχεδόν όλος ο επαγγελματικός χώρος. Σχεδόν όλος ο επαγγελματικός χώρος, αλλά άρα κάποιος, ξέρω εγώ, αν σας ρωτούσε από αυτές τις 45 ειδικότητες ή τους παραγωγικούς τομείς ή τα μέλη σας, ποιος πλήττεται περισσότερο, θα μου πείτε όλοι το ίδιο, κύριε Λεκάκη? Δεν είναι όλοι το ίδιο, κυρία Δουλγεράκη. Είναι επαγγελματία τα οποία έχουν πληγεί πάρα πολύ, αλλά είναι και επαγγελματίες οι οποίοι λόγω και της έναρξης της τουριστικής σεζόν δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα αυτό είναι, μάλλον εντός εισαγωγικών, η καλή εικόνα σε κάποιους κλάδους επαγγελματικούς είναι παροδική, γιατί θα κρατήσει ένα διάστημα περίπου γύρω σε 15 με 20 ημέρες μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το κομμάτι του τουρισμού, και μετά θα έχουμε και σε αυτούς τους κλάδους πρόβλημα. Στηρίζουμε τόσες ελπίδες σε αυτό τον τουρισμό, πραγματικά, κύριε Λεκάκη. Μακάρι να βγουν όλα αυτά τα σχέδια, οι ελπίδες για αυτή τη στήριξη που μας δίνει μόνο η λέξη τουρισμός, γιατί ξέρουμε από πίσω ότι περιλαμβάνει χιλιάδες ανθρώπους, εργαζόμενους, επιχειρηματίες, σε μια μεγάλη αλυσίδα με διάφορα επαγγέλματα. Μακάρι να κυλήσει και να πάει καλά. Όλοι αυτό ευχόμαστε, κυρία Δουλγεράκη, αλλά μην ξεχνάμε ότι και η μονοκαλλιέργεια είναι τεράστιο πρόβλημα. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και ο μοναδικός κλάδος αυτή τη στιγμή που ενδεχόμενα, και όλοι ελπίζουμε και κάνουμε το σταυρό μας, να πάει πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, από τη στιγμή που έχουμε χάσει όλους τους υπόλοιπους τομείς, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και από κάπου αυτή την ανάπτυξη που ευαγγελίζονται το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί υπουργοί και βουλευτές από την κυβερνητική πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες.